1050. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου προς Τιμόθεο την πρώτη, το πρώτο κεφάλαιο και το 12 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1050. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον πρώτη, πρώτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντέ με Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξε εις την διακονίαν εμέ, τον πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν, ηλεήθην όμως διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Αλλά υπερεπερίσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, διότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ελεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελώντων, να πιστεύω συν εις αυτόν η ζωή αιώνιον. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνον σοφό Θεό, η τιμή και δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ταύτην την παραγγελίαν παραδίδω εις ετέκνων, κατά τα σπραγενωμένας προφητείας περισσού, να στρατεύεις κατά αυτά στην καλήν στρατείαν, έχων πίστην και αγαθήν συνείδησιν, την οποία την εσ αποβαλώντες, εναβάγησαν εις την πίστην, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και Αλεξανδρεύς, τους οποίους παρέδωκα εις το σατανά, δια να μάθωσει να μη βλασφημώσει. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων, να κάμνετε δεήσεις προσευχάς, παρακλήσεις ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και σύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθουν συν εις επίγνωση της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστις έδωκεν εαυτόν αντίλητρον υπερ πάντων, μαρτυρίαν γενωμένην εν ορισμένης καιρής, στον οποίον ετάχθεν εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθεια λέγω εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών, εις την πίστην και εις την αλήθεια. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες, εν παντί το όπου υψώνοντες, καθαράς χείρας χωρίς αργής και δισταγμού, ως αυτός και οι γυναίκες, με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζουν εαυτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτέμιλη, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβιαν με έργα αγαθά. Η γενείας μανθάνει εν ησυχία, με τα πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δε συγχωρώ να διδάσκει, μη δε να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γενή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνω συν εις την πίστην και αγάπην και αγιασμόν μετασοφροσύνης. Αμήν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι ο Θεός αγαπάει ιδιαίτερα και πολύ τους εχθρούς της Εκκλησίας είναι ο Σαούλ, ο Ταρσεύς, ο εκ των υστέρων γενόμενος, κήρυξ, Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις την αλήθεια. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα του ανθρώπου που μισεί το λαό του Θεού, που διώκει, καταβάλει, κακοποιεί το λαό του Θεού, αλλά ο Θεός όμως τον αγαπάει πάρα πάρα πολύ και θα τολμούσα να πω πιο πολύ ακόμη και από τη βασανιζόμενη Εκκλησία. Και το λέω αυτό το πιο πολύ ακόμη καθ' υπερβολήν, γιατί είχε προγραμματίσει ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο να είναι πραγματικά αυτό το ιδιαίτερο πρόσωπο το οποίο ο Θεός κάλεσε για να φανερώσει μέσα από αυτόν και τη δόξα Του και τη δύναμή Του και τη χάρη Του και το έλεος Του. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήτανε
με όλη του την ψυχή, την καρδιά, την πίστη, τη δύναμη, εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού. Όμως ο ίδιος ομολογεί ότι ναι μεν είμαι πρώτος από όλους τους αμαρτωλούς εγώ, γιατί εδίωξα τόσο έντονα την Εκκλησία του Χριστού, ναι μεν είμαι εκ των πρώτων, ο πρώτος των αμαρτωλών, αλλά λέει κάτι το οποίο πρέπει να ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα, ότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Και ο Θεός τους καιρούς της αγνίας τους παραβλέπει και θέλει, όπως ο Θεός αγαπάει τους αδίκους, τους σκληρούς, τους άγριους, τους αμαρτωλούς, όταν αγνοώντας πράττουν την απιστία, έτσι θέλει και από μας πολύ περισσότερο να αγαπάμε αυτούς που μας διώκουνε, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός έχει σχέδιο για όλους. Αυτούς που μας κατηγορούνε, αυτούς που μας μισούνε, αυτούς που μας αδικούνε, να τους αγαπάμε εν Χριστώ Ιησού με αγάπη αληθινή. Και ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι ηλεήθην, γιατί υπέρ επερίσευσεν η χάρις του Κυρίου, για να γνωρίσετε εσείς την αγάπη του Θεού προς αυτούς που σας διώκουν. Και το παράδειγμα, ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, είμαι εγώ. Το παράδειγμα για σας είμαι εγώ. Ότι ο Θεός με ελέησε, γιατί αγνών έπρατα εν απιστία, με ευλόγησε τόσο πολύ ώστε δεν δικαιολογείτε εσείς να μην αγαπάτε κανέναν όσο και να σας έχει αδικήσει, να μην δικαιολογήσετε εσείς να μην αγαπάτε αυτούς που τόσο πολύ σας έχουν ταλαιπωρήσει, γνωρίζοντας ότι και αυτοί με άγνοια πράττουν εναντίον μας, εναντίον σας ό,τι πράττουν. Εάν θέλετε πραγματικά ο Θεός να είναι μαζί σας, ένδοξος, και να κάνει τέτοια πράγματα που εσείς δεν μπορείτε να βαταστείτε για τη σωτηρία τη δική σας, της οικογένειάς σας, της συγγένειάς σας και όλων των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεστε, επαναλαμβάνω, συνεργάζεστε, έχετε κοινωνία ή είσαστε σε μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, προσέξτε την παραγγελία που σας δίνω. Να αγαπάτε τον πλησίον σας σαν τον εαυτό σας. Να αγαπάτε τον αδελφό σας όπως εγώ σας αγάπησα. Να αγαπάτε τον εχθρό σας με την αγάπη του Χριστού. Να αγαπάτε αυτούς που σας μισούνε και να προσεύχεστε για αυτούς. Να αγαπάτε αυτούς που σας καταδιώκονται και σας καταδιώκουν και σας καταρώνται. Να αγαπάτε αυτούς που σας βλάπτουν και να απορρίψετε τα δικά σας τα επιχειρήματα, όποια και αν είναι αυτά, γιατί θα σας φέρουν σε αδιέξοδο, σε αδιέξοδα, σε ταλαιπωρία, σε ταλαιπωρίες και εν τέλει στην απώλεια. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό να έχετε πίστη και αγαθή συνείδηση. Γιατί μπορεί να έχετε πίστη όπως ο Ιωνάς και να εργάζεστε
με μεγάλη επιτυχία και καρποφορία το θέλημα του Θεού, αλλά αν δεν έχετε αγαθή συνείδηση θα ναυαγίσετε στην πίστη. Είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν μέσα στην ψυχή μας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυξάνονται και άνθρωποι που ναυαγούνε. Και όταν έρθει ναυάγιο σαν του Ιωνά, εκεί τα πράγματα, στα πράγματα αυτά δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο το κήτος. Ξεκίνησε για να πάει στις Θαρσείς, όχι για να ναυαγήσει, αλλά ναυάγησε. Γιατί οδηγήθηκε από το δικό του επιχείρημα και τη δική του λογική. Εάν ξεκινάμε με τη δική μας λογική, τα δικά μας επιχειρήματα, τα λογικά, και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το θέλημα του Θεού που μιλάει, συγχώρεσε, μακροθύμησε, ελέησε, αγάπησε τους εχθρούς σου, αυτούς που σε βλάπτουν. Εάν δεν ακολουθήσουμε τα επιχειρήματα του Λόγου του Θεού, ναυάγιο βρίσκεται μπροστά μας. Και τι είναι τώρα η αγαθή συνείδησης? Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Η αγαθή συνείδηση είναι η φωνή του αγαθού Θεού μέσα στους αναγεννημένους. Αγαθή συνείδηση δεν μπορείς να έχεις, να έχει ο άνθρωπος, αν δεν είναι αναγεννημένος, και αν θέλετε ακόμη, αν δεν έχει κάψει όλα τα σαπρά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του. Αγαθή συνείδηση δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος αν δεν έχει απεκδηθεί δια του βαπτίσματος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Αλλά όταν ο άνθρωπος εξητήσει τον Θεό και ο Θεός τον αναγεννήσει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα, τον απεκδίσει από το σώμα των αμαρτιών αυτών, τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο καίγοντας κάθε σαπρό στη ζωή του, τότε ο άνθρωπος αυτός έχει συνείδηση και μάλιστα αγαθή. Δια του βαφτίσματος, λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν επιτυγχάνεται η αποβολή της αμαρτίας, αλλά η μαρτυρία της αγαθής συνείδησης του ανθρώπου. Η αγαθή συνείδηση είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου πια. Είναι ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί έχει συνείδηση κάθε άνθρωπος, αλλά ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού δεν έχει τη φωνή του Θεού μέσα από τη συνείδησή του, αλλά έχει τη φωνή του Θεού μέσα από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από τον Ιησού Χριστόν, μέσα από τον Πατέρα Θεό. Και εδώ είμαστε αναγεννημένοι. Και εδώ είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και η συνείδησή μας είναι αγαθή. Αλλά μπορεί να παραμένει και να αυξάνει η αγαθή μας συνείδηση. Μπορεί όμως, εάν δεν έλθουμε εις σε Αυτόν, εμείς οι ίδιοι να αποβάλλουμε την αγαθή συνείδηση, εμένοντας πεισματοδός στα επιχειρήματά μας, στην ανθρώπινη λογική μας, και προσέξτε, στην αγανάκτησή μας, και προσέξτε, στο θυμό μας, με αποτέλεσμα. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πνευματικός νόμος. Να επίκειται ναυάγιο. Ή το ταξίδι μας θα είναι καλό, ασφαλές και ευλογημένο στη συνέχεια μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, ή το ταξίδι μας θα είναι επώδυνο, επικίνδυνο και θανατηφόρο. Και όλο αυτό εξαρτάται από το αν διατηρούμε και αυξανόμεθα εις την αγαθή συνείδηση έχοντας πίστη, ή αν και έχουμε πίστη δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την αγαθή μας συνείδηση, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να την αποβάλλουμε, να αποβάλλεται από τη ζωή μας.
Και σας λέγω μετά πάσης βεβαιότητος, μπορείτε να αποφύγετε το επερχόμενο ναυάγιο στη ζωή σας αν μετά πάσης φυλάξεως φυλάξετε την καρδιά σας ακολουθώντας και εξητώντας την αγαθή σας συνείδηση, δηλαδή τη φωνή του Θεού, δηλαδή τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή το θέλημα του Θεού όπως αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο Του και μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Αν όμως διαφωνείτε αγανακτούντες με θυμό για το Θεό, για τους ανθρώπους, όπως ο Ιωνάς για το Θεό, για τους Νινεβίτες, που όντως ήσαν σκληροί και αμετανόητοι, που όντως ήταν οι κυριότεροι εχθροί που καταστρέψαν, που η πρόθεσή τους ήταν να καταστρέψουν τον Ισραήλ. Αλλά ο Θεός τους αγαπάει. Ο Θεός θέλει, είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, ελεήμων, θέλει να τους σώσει. Είναι λοιπόν κρίσιμο το σημείο αυτό. Να ψάξουμε μέσα μας. Να διαπιστώσουμε αγανάκτηση, θυμό, πίκρα και να την αποβάλουμε, γιατί αν δεν αποβάλουμε αυτά, τότε εκ των πραγμάτων και μετά βεβαιότητος θα αποβάλουμε εν τέλει την αγαθή μας συνείδηση, ώστε να οδηγούμεθα με ασφάλεια σε ναυάγια θανατηφόρα και εκτός και αν μετανοήσουμε, αλλά και πάλι με κήτος θα γλιτώσουμε την απώλεια. Η αγαθή συνείδηση είναι κάτι που πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να τη διαφυλάτει ως κόριν οφθαλμού. Μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι αληθινά παιδιά του Θεού. Μόνο όσοι υποτάσσονται εις το Λόγο του Θεού έχουν εξασφαλισμένη ειρήνη στο ταξίδι τους που επίκειται. Γιατί από εδώ και στο εξής, μάλιστα στην πραγματικότητα από την μέρα της γέννησής μας και στη συνέχεια, είμαστε σε ένα ταξίδι. Αυτό το σώμα είναι το καράβι μέσα στο οποίο πραγματοποιούμε το ταξίδι της ζωής μας. Άλλοτε θα έχει νηνεμία, άλλοτε θα έχει φουρτούνα, άλλοτε θα έχει απάγγιο, άλλοτε θα είναι στα βαθιά, άλλοτε θα είναι στα ρηχά. Αλλά είναι ασφαλές το ταξίδι, όπου και να μας πάει ο Θεός, είτε στην Νινεβή, γιατί δεν μπορεί να μη φοβόταν ο Ιωνάς να πάει να κηρύξει στην Νινεβή στους κατεξοχήν εχθρούς τους, εχθρούς του και εχθρούς του Ισραήλ. Το ταξίδι μας, το ταξίδι σου αδερφέ μου, το ταξίδι της οικογένειάς σου, το ταξίδι των παιδιών σου, το ταξίδι της Εκκλησίας μας θα είναι ασφαλές εάν όλοι εξητήσουμε να διατηρείται η αγαθή συνείδησή μας μέσα μας και αν είναι δυνατόν να αυξάνει ώστε να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Όχι αγανάκτηση, όχι μη μακροθυμία, όχι πίκρα, όχι θυμό, τίποτα αρνητικό, ούτε για το Θεό, ούτε για τους ανθρώπους. Γιατί ο Θεός μεν είναι αγάπη και σ' αγαπάει, αυτό είναι βέβαιο, αλλά το ίδιο βέβαιο είναι ότι επειδή ο Θεός είναι αγάπη, αγαπάει και όλους τους άλλους που δυστυχώς ακόμη εσένα δεν σ' αγαπάνε. Εσύ όμως πρέπει και να τους αγαπάς και να τους φροντίζεις και να τους βοηθάς και να συμπεριφέρεσαι με την αγάπη του Θεού Πατρός όπως αυτός συμπεριφέρεται σε σένα, με τη χάρη του Ιησού Χριστού όπως ο Χριστός συμπεριφέρεται σε σένα και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου όπως ο Παράκλητος συμπεριφέρεται σε σένα. Αλλαγή πορείας, αλλαγή ζωής μας καλεί ο Θεός. Στις έσχατες αυτές ημέρες ο Θεός λέει ιδού εγώ σας στέλνω ως πρόβατα εν μέσω λίγων. Γιατί?
για να κάνω τους λύκους πρόβατα σαν και εσάς. Μπορεί. Βέβαια τα πάντα είναι δυνατά ο Θεός. Τίποτα δεν είναι δυνατόν εις αυτόν. Και ψάχνει να βρει δούλους και δούλες που να μην είναι τυφλοί ώστε να βλέπουν το Θεό και το θέλημά του, ούτε κουφοί ώστε να μην μπορεί να ακούνε τη φωνή του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μετάνοια. Και αν με τη μετάνοια έσωσε ο Θεός τους Νινεβίτες, πόσο μάλλον θα χαρεί ο Θεός αν εμείς σήμερα μετανοήσουμε. Γι' αυτό και διατηρώντας την αγαθή συνείδηση, ο Απόστολος Παύλος τώρα συνιστά και ο Λόγος του Θεού συνιστά σε μας, πρώτον πάντων πριν από όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίες υπερπάντων των ανθρώπων, και οι προσευχές μας σε μερικούς ανθρώπους βγαίνουν άνετα γιατί τους αγαπάνε, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, αλλά οι προσευχές μας βγαίνουν πολύ δύσκολα σε αυτούς που εμείς δεν αγαπάμε, επειδή ίσως αυτοί δεν μας αγαπάνε. Όμως ο Θεός θέλει υπερπάντων των ανθρώπων. Πρώτα πρώτα για τον εαυτό σου, για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, για τα παιδιά σου, για τη συγγένειά σου. Πρώτα λοιπόν για τους οικείους μας. Ύστερα για τους οικείους της πίστεως. Υπάρχει μία εξέλιξη. Ύστερα για το έργο του Θεού, για την Εκκλησία του Θεού. Και ύστερα με ιδιαίτερη αγάπη για αυτούς που σε έβλαψαν, για αυτούς που σε μίσησαν και σε μισούν, για αυτούς που σε κατηγορούν και για αυτούς που σε εχθρεύονται. Υπερπάντων των ανθρώπων, κάθε ένας από μας ξεχωριστά. Πρώτον πάντων, από εκεί θα αρχίσουμε αδελφοί. Από εκεί θα αρχίσουμε ώστε η αγαθή μας συνείδηση να φουντώσει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας, και η ευλογία του Θεού να αυξηθεί και το ταξίδι μας να μην γίνεται με ναυάγια, αλλά να γίνεται εύκολο, ευλογημένο και ένδοξο, χωρίς καθυστερήσεις, καμία καθυστέρηση, χωρίς επιπλοκές, χωρίς ταλαιπωρίες, γιατί στη ζωή μας θα προπορεύεται ο Θεός. Δεν θέλω να συνεχίσω εάν δεν τονίσω αυτό που πιστεύω ότι μου τόνισε ο Θεός. Προσέξτε το ναυάγιο που επίκειται. Το προσωπικό, το οικογενειακό και σήμερα σαν εκκλησία όλοι μαζί το εκκλησιαστικό. Μπορεί να αποφευχθεί. Με τα πάσης βεβαιότητας θα αποφευχθεί εάν μετανοήσουμε πριν μπούμε στο πλοίο που πρόκειται να ναυαγήσει, αντί να μετανοήσουμε όταν το πλοίο ναυαγήσει. Τώρα να μετανοήσουμε, σήμερα. Σήμερα να αγαπήσουμε εν θέρμος όλους τους ανθρώπους. Και ξέρετε πόσο εύκολο είναι να μην μπορείς να προσευχηθείς για κάποιον. Εάν είσαι Ολυμπιακός δεν προσεύχεσαι για τον Παναθηναϊκό, λέω, ανοήτως. Αν είσαι Πασόκ δεν προσεύχεσαι για τη Νέα Δημοκρατία. Αν είσαι Κουκουέ δεν προσεύχεσαι για το λαός. Αν σε έχει αδικήσει ο συγγενής σου, δεν προσεύχεσαι για αυτόν, ναι. Και το σημαντικότερο απ' όλα, εάν ο Θεός θέλει κάτι από σένα, δεν προσεύχεσαι για να το ευλογήσει ο Θεός αυτό το κάτι, αλλά προσεύχεσαι και περιμένεις να μην πραγματοποιηθεί. Να μην πραγματοποιηθεί. Μακάρι να καταστρέψει την Νινεβή ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν θέλει την καταστροφή της Νινεβή, θέλει τη σωτηρία της Νινεβή. Μη λυπόμαστε λοιπόν όταν ο Θεός κάνει που δεν θέλουμε, κάτι που δεν θέλουμε, αλλά να χαιρόμαστε, γιατί μέσα από αυτό θα έρθει η ευλογία του Θεού. Και στο λαό Ισραήλ ήρθε. Γιατί όταν μετενόησαν έκαναν πολύ καιρό, αυτός ο βασιλιάς ποτέ δεν επετέθη στον Ισραήλ. Ήρθε η ειρήνη. Άσχετα αν μετά από 150 χρόνια ο Θεός κατέστρεψε την Νινεβή. Γιατί,
γιατί δεν έμειναν πιστοί στην αγαθή συνείδηση του Θεού. Γι' αυτό ας ξέρουμε ότι ένας είναι ο Θεός για όλους και ένας είναι ο Μεσίτης για όλους τους ανθρώπους προς το Θεό. Και μία είναι η Εκκλησία που προσεύχεται υπέρ πάντων των ανθρώπων. Γιατί θα γίνει καλό. Ιδιαίτερα όταν προσευχόμεθα για τους άρχοντες. Θα ζήσουμε, θα ζούμε, κοιτάξτε αδελφοί, την αποφυγή του ναυαγίου. Βίων ησύχιων και ατάραχων. Απ' τη μια μεριά ναυάγιο και απ' την άλλη μεριά βίων ησύχιων και ατάραχων. Γιατί προσευχόμαστε για αυτούς που δεν χωνεύουμε. Αλλά ζητάμε από το Θεό να τους αγαπάμε. Για αυτούς που δεν αντέχουμε. Αλλά ζητάμε από το Θεό να τους αγαπήσουμε. Για αυτούς που δεν υποφέρονται εκ των πραγμάτων. Γιατί ζητάμε από το Θεό να τους ευλογήσει. Βίων, αν θέλουμε στη ζωή μας, και θα το πω προσεκτικά, αν αδελφέ, αν αδελφή, αν ηλικιωμένε ή νέε, θέλεις η ζωή σου να είναι βίος, ησύχιος και ατάραχος και να ζεις εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μην κάνεις διακρίσεις στους ανθρώπους σε καλούς, σε κακούς και σε άσχημους. Όλοι είναι άνθρωποι που τους αγαπάει ο Θεός. Για όλους θα προσευχόμαστε με την ίδια αγάπη. Ιδιαιτέρως για αυτούς που δεν μπορούμε. Με τα πάσης βεβαιότητος θα αποδεχόμεθα το θέλημα του Θεού, έστω και αν δεν συμφωνούμε. Με χαρά, με ευχαριστία και δοξολογία, μην τυχόν και αν δεν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, αυτό το δρόμο, χρειαστεί με μετάνοια, κακοπάθεια, ταλαιπωρία και ως διοπειρό στο τέλος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί για τον εαυτό του που ήταν ο χειρότερος των χριστιανών, όπου προηγουμένως είχε πει ο ελάχιστος των Αποστόλων και ελάχιστος πάντων των Αγίων, αργότερα, τώρα ο χειρότερος, ο πρώτος των αμαρτωλών, λέει ότι όμως βρήκα χάρη από το Θεό και με κατέστησε κήρυκα, Απόστολο και διδάσκολο των εθνών στην πίστη και στην αλήθεια, ώστε ο Λόγος του Θεού να φτάσει μέχρι εμάς από τα χέρια του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό θέλω οι άντρες να προσεύχονται σε κάθε τόπο, όπου και να βρίσκονται, σε κάθε χρόνο, όπως και να βρίσκονται, υψώνοντες χείρας καθαράς, χωρίς οργής αγανάκτησης, χωρίς διαλογισμού ή δισταγμού, για να είναι ευάρεστη η προσευχή τους και να είναι και ευάρεστη με ευμένεια η θέση του Θεού απέναντί τους. Οι γυναίκες ως αυτός να προσεύχονται, αλλά να προσέχουν και ακόμη λίγο περισσότερο. Με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη να στολίζουν τον εαυτό τους. Ενδεδειμένες, υπάρχουσες, όχι να προκαλούνε τα βλέμματα τα άνομα, αλλά να προκαλούνε τις προσευχές και τις ευχές των Αγίων. Να προκαλούν την εύνοια του Θεού. Μη στολίζονται με πλέγματα ή χρυσάφι, οι μαργαρίτες ή η πολυτελή ενδυμασία. Δεν τους ωφελεί. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, είναι το επιχείρημα, το γήινο της φιλαρέσκειας, τόσο για οι άντρες όσο και οι γυναίκες. Αλλά να στολίζουν τον εαυτό τους με έργα αγαθά, στα οποία ευαρεστείται ο Θεός. Να στολίζονται οι γυναίκες όχι για να αρέσουν στους άντρες, αλλά να στολίζονται οι γυναίκες για να αρέσουν στο Θεό. Ο μεν άντρας χωρίς οργή και δισταγμό, οι δε γυναίκες με στολή σεμνή, με ντροπή και με σοφροσύνη. Ας γνωρίζει δε η γυναίκα που επαγγέλλεται θεοσέβεια
που ομολογεί Ιησούν Χριστόν, ότι δεν επιτρέπει ο Θεός στη γυναίκα να διδάσκει μέσα στην Εκκλησία. Ακόμη δεν επιτρέπει ο Θεός η γυναίκα να αυθεντεύει επί του ανδρός, οποιοδήποτε ανδρός, πολύ περισσότερο επί του δικού της ανδρός, να γίνεται αφέντης, κυρίαρχος. Δεν το επιτρέπει ο Θεός αυτό. Αλλά με υπακοή, με υποταγή, με ευσέβεια να στέκεται στον άντρα της και τα παιδιά της και στην Εκκλησία. Γιατί? Μα δεν αξίζει τον κόπο ο άντρας μου. Αξίζει τον κόπο ο Θεός που διατάζει. Μπορεί να μην αξίζει, που αξίζει, μπορεί να μην αξίζει τον κόπο ο άντρας σου, ο πιστός, αλλά αξίζει τον κόπο ο Θεός που θέλει. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Μα γυναίκα είναι αυτή. Δεν μ' ακούει, δεν κάνει, πρέπει να την αγαπάς όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Να τη φροντίζεις, να είσαι τρυφερός, να μην είσαι πικρός, να μην αγανακτείς μαζί της. Αλλά με υπομονή να μακροθυμείς, φανερώνοντας την αγάπη του Θεού προς αυτήν και προς τα παιδιά σου. Για να έχεις την εύνοια του Θεού, αδελφέ μου αγαπημένε. Αλλά και η γυναίκα με υπακοή. Όχι, δεν είναι η αυθεντία του σπιτιού. Κεφαλή στο σπίτι έθεσε ο Θεός τον άντρα. Η γυναίκα είναι όμως οικοφύλακας που δεν μπορεί να είναι ο άντρας. Όχι με επιχειρήματα, ούτε με ανθρώπινη σοφία, αλλά με προσευχή και εξητώντας την εύνοια του Θεού, για να είναι το ταξίδι μας χωρίς ναυάγια, με αγαθή συνείδηση. Θα συμπεριφερόμαστε ο άντρας προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άντρα, οι γονείς προς τα παιδιά. Οι γονείς πρέπει να είναι πρώτα αδελφοί καλοί που να ενδιαφέρονται για τη σωτηρία των παιδιών τους. Φίλοι, για να ανοίγουν τις καρδιές τους και να είναι αγαπημένοι. Σύζυγοι καλοί θα είναι μόνο αν είναι αδελφοί καλοί και φίλοι μεταξύ τους. Και γονείς καλοί θα είναι μόνο αν είναι σύζυγοι αγαπημένοι. Και τότε και στο έργο του Θεού και δούλοι θα είναι του Θεού και δούλες του Θεού θα είναι. Και όλοι οι άλλοι που αυτή τη στιγμή είναι μόνοι τους, να ξέρουμε, να ξέρουνε ότι ο Θεός αγαπάει περισσότερο τις χείρες και τα ορφανά. Περισσότερο από μας, γιατί έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Και εμείς οφείλουμε να αγαπάμε περισσότερο από τους άλλους τις χείρες και τα ορφανά, τους φτωχούς και τους έχοντες ανάγκη, να έχουμε την πατρική αγάπη που έχει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Γιατί έτσι ευαρεστείται ο Θεός, δοξάζεται ο Θεός και ο βίος μας θα είναι ησύχιος και ατάραχος εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Προσευχόμενοι συνεχόμενα για όλους τους αδελφούς μας, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν ανάγκη τους ελαχίστους. Ας μην ξεχνάμε δε ότι δεν απατήθηκε ο Αδάμ, αλλά η γυναίκα απατηθήσα έγινε παραβάτης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν κάνει λάθη ο άντρας? Πολλά κάνει. Ναυάγιο θα έρθει αν χάσει την αγαθή του συνείδηση. Αλλά η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο ως προς τη σάρκα, αλλά είναι ισχυρότερη ως προς τις ψυχικές δυνάμεις. Ουδεμία πτώηση φοβούμενη. Γι' αυτό ζει και πιο πολλά χρόνια. Γιατί έχει πιο μεγάλες ψυχικές δυνάμεις, αποθέματα. Αντέχει τη γένα. Αντέχει το να μεγαλώσει παιδιά. Έχει σκεφτεί, αδερφέ, αν μπορούσες να μεγαλώσεις ένα παιδί εσύ? Εγώ, αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν μιλάω
για τη φυσική αδυναμία του θυλασμού, αν μιλάω για τη φυσική αδυναμία της ικανότητος να πλένεις, να καθαρίζεις, να σκουπίζεις τα κακά, με υπομονή να το ταΐζεις, να του μιλάς για το Λόγο του Θεού. Έχω ένα εγγονάκι εκεί, το αγαπάω πάρα πολύ, αλλά όταν έρχονται τα δύσκολα το δίνω στην Άννα. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν μπορείς, αδερφέ. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Και χωρίς τη γυναίκα σου, ούτε τον εαυτό σου δεν μπορείς να φροντίσεις. Η γυναίκα χειραμένη. Ο άντρας δυσκολεύεται να μείνει χείρος και ανύπαντρος. Μπορεί να είμαστε πιο δυνατοί στα μπράτσα, αν είμαστε, αλλά στην ψυχή δεν είμαστε. Παρόλα αυτά, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Αδάμ δεν υπατήθη από τον διάβολο, αλλά η γυναίκα πατηθήσα έγινε παραβάτης και παρέσυρε. Ο χειρότερος σύμβουλος στην οικογένεια είναι η γυναίκα που έχασε την αγαθή της συνείδηση, που έχει πίκρα, που έχει θυμό, που έχει οργή. Γιατί ο άντρας πείθεται, αλλά η γυναίκα απατάει. Όπως και ο άντρας όμως, αν χάσει την αγαθή του συνείδηση, όπως ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, θα ναυαγίσει στην πίστη. Η δουλειά λοιπόν του άντρα είναι να αγαπάει, να φροντίζει, να προστατεύει τη γυναίκα του και μαζί με τη γυναίκα του να προσεύχονται για την οικογένειά του και για όλους τους ανθρώπους. Η δουλειά της γυναίκας είναι να υποτάσσεται στον άντρα και να προστατεύει, να μεγαλώνει τα παιδιά της με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γνωρίζοντας ότι οι γυναίκες σώζονται δια της τεκνογωνίας εάν τα παιδιά τους μείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό με τα σοφροσύνης. Αγαπημένα μου αδέλφια, ήθε το ταξίδι μας να μην έχει ναυάγια. Ήθε. Και αυτό οφείλεται στην αγαθή μας συνείδηση. Στην αγαθή μας συνείδηση προς τη γυναίκα μας. Στην αγαθή σας συνείδηση προς τον άντρα σας. Στην αγαθή μας συνείδηση προς τους γονείς μας. Στην αγαθή μας συνείδηση προς τα παιδιά μας. Στην αγαθή μας συνείδηση προς τα αδέλφια μας. Στην αγαθή μας συνείδηση προς τους συνδούλους και τις συνδούλες μας. Στην αγαθή μας συνείδηση στους εχθρούς μας. Στους πλησίων μας, σε όλους. Αγαθή συνείδηση, η οποία όταν έπεται της πίστης, το ταξίδι σου θα είναι από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, από χαρά σε χαρά και εν τέλει το τέλος, η αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν Χριστέ μου, αμήν.